Πάμε να υποδεχτούμε τώρα στο δελτίο μας τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου. Καλησπέρα, κυρία Τελιγιορίδου. Καλησπέρα, κυρία Κοσμίδου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές του σταθμού. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτησή μας με την επίσκεψη Πολάκη στην Καστοριά. Είπαμε, είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας και βουλευτής Χανίων, κυρία Τελιγιορίδου. Είδαμε ότι άσκησε δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και αμέσως μετά είχε και ομιλία. Θα ήθελα λοιπόν, κυρία Τελιγιορίδου, να μας αναφέρετε από τα πιο χαρακτηριστικά αποσπάσματα της ομιλίας του κυρίου Πολάκη, τα πιο βασικά σημεία της κριτικής του. Καταρχήν, η επίσκεψη του κυρίου Πολάκη έγινε στο πλαίσιο των περιοδιών του κόμματός μας σε όλη την Ελλάδα και μετά από πρόσκληση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς. Mm-hmm. Ήταν μια πολιτική ομιλία η οποία ξεκαθάρισε την κατάσταση που υπάρχει σήμερα και στη χώρα αλλά και στην δική μας περιοχή, ιδιαίτερα με το τεράστιο πρόβλημα της ακρίβειας που προκύπτει από αυτή την ενεργειακή κρίση που περνάμε. Είδαμε και τις αντιδράσεις που υπήρχαν από τους φορείς της περιοχής μας την προηγούμενη μόλις ημέρα για το θέμα αυτό. Ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε διεξοδικά στην αιτία αυτού του προβλήματος, που δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ασκήσει πολιτικές οι οποίες δημιούργησαν το υπόβαθρο ώστε αυτή η διεθνής κρίση που προέκυψε στη συνέχεια να δημιουργήσει ακόμη πιο δυσμενείς καταστάσεις, όπως για παράδειγμα η βίαιη απολιγνητοποίηση στην περιοχή, η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, η ιδιωτικοποίηση των δικτύων διανομής και η εξάρτηση η ενεργειακή της χώρας από το φυσικό αέριο. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία δημιούργησαν προϋποθέσεις τέτοιες ώστε σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το τεράστιο κόστος της ενέργειας, οι επιχειρήσεις να κινδυνεύουν με λουκέτα μόνο και μόνο γιατί οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να πληρώσουν αυτούς τους λογαριασμούς. Mm-hmm. Και γενικότερα η κατάσταση πραγματικά είναι τραγική γιατί υπάρχει και μία ανεπάρκεια λήψης μέτρων καθώς η κυβέρνηση περιορίζεται όχι στο να ελέγξει την εσχροκέρδεια που υπάρχει και να αποκαταστήσει μια κανονικότητα στην αγορά της ενέργειας, αλλά επιδοτεί αυτή την εσχροκέρδεια. Mm-hmm. Το άλλο σημείο στο οποίο αναφέρθηκε είναι το πλήγμα που υπάρχει από την κυβέρνηση αυτή στη δημοκρατική λειτουργία στη χώρα μας, με τις υποκλοπές, τις παρακολουθήσεις και όλα αυτά τα φαινόμενα που γίνονται το τελευταίο διάστημα, την αποδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και γενικότερα του κράτους πρόνοιας. Και γενικά υπήρξε μία πολιτική ανάλυση του τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα, μετά από 3 χρόνια, οδοστρωτήρα των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη διέξοδο από την κρίση, συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της ενεργειακής κρίσης, η επαναφορά του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, με την δυνατότητα το 51% των μετοχών να επανέλθουν στο δημόσιο, ώστε η ΔΕΗ να εξακολουθήσει να έχει αυτό που είχε παλιότερα, τον κοινωνικό χαρακτήρα της, και όχι αυτό που βλέπουμε τώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Πολάκης, όταν επί δικής μας, για παράδειγμα, κυβέρνησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ είχε έναν μισθό των 50.000 ευρώ, και θυμάστε τότε ότι το χρόνο, και θυμάστε τότε ότι λέγανε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό κλπ. Mm-hmm. Και σήμερα αυτοί που το κατηγορούσαν έχουν έναν διευθύνοντα σύμβουλο με μισθό 360.000 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή 1.000 ευρώ την ημέρα. Εφταπλάσιος μισθός, κυρία Τελή. Εφταπλάσιος και μάλιστα και με την δυνατότητα να παίρνουν τα διευθυντικά στελέχη που έχουν δεκαπλασιαστεί σε αριθμό. Mm-hmm. Και τα μπόνους από το μέρισμα των μετοχών. 15 εκατομμύρια το χρόνο. Ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε σε φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής, καθώς είναι και ο υπεύθυνος του κόμματός μας για αυτόν τον τομέα, για την αποκάλυψη των φαινομένων διαφθοράς. Στην περίπτωση του κυρίου Μαραβέγια, που αποδείχθηκε τελευταίο διάστημα ότι δημιουργώντας μια εταιρεία
ατομική της σύζυγου του με κεφάλαιο 5.000 ευρώ κατάφερε να πάρει από τον αναπτυξιακό νόμο 4,2 εκατομμύρια ευρώ. Την ώρα που οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να επιβιώσουν. Και με συγχωρείτε κυρία Τελιγιορίδου, μια μικρή παρένθεση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολλά και νομίζω για το συγκεκριμένο θέμα. Κάνατε και μια αναφορά και αναφερθήκατε και στο δικό μας το κεφιάπ εδώ στο Άργος Οριστικό, εάν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, γιατί έχει ενδιαφέρον και η όλη η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση ώστε να έχουμε ένα πάρτι διασπάθησης, θα έλεγα, του δημόσιου χρήματος. Δεν μπορεί μια εταιρεία με 5.000 ευρώ κεφάλαιο να παίρνει αυτά τα ποσά από τον αναπτυξιακό νόμο και να διεκδικεί να κάνει επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα σε έναν πάρα πολύ ευαίσθητο τομέα που είναι η δημιουργία ενός κέντρου αποκατάστασης. Και εδώ έρχονται πολύ εύκολα οι συνειρμοί. Από τη μια κλείνουν τα δημόσια κέντρα αποκατάστασης, όπως το ΚΕΦΙΑΠ του Άργους Οριστικού, που έκλεισε 24ωρη λειτουργία του από την αρχή που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνηση της χώρας, και από την άλλη να επιδοτεί, χωρίς να υπάρχουν τα κριτήρια τα οικονομικά, ακόμη και βουλευτές της για να κάνουν ιδιωτικά κέντρα. Και οι πολίτες να μην έχουν την δυνατότητα, όταν έχουν πραγματική ανάγκη μετανοσοκομιακής περίθαλψης, να πηγαίνουν σε δημόσιες δομές. Και να θυμίσω ότι το ΚΕΦΙΑΠ του Άργους Οριστικού είναι από τα κέντρα αποκατάστασης με πολύ υψηλές προδιαγραφές και όσον αφορά τις υποδομές και όσον αφορά το προσωπικό. Να μην μπορούν λοιπόν οι πολίτες να πηγαίνουν στα κέντρα αυτά, γιατί η κυβέρνηση αυτή θέλει πελατεία ακόμη και για την υγεία των πολιτών στα ιδιωτικά κέντρα, όπου θα πληρώνουν 4.000 και 4.500 ευρώ. Εδώ λοιπόν πραγματικά έχουμε μία τραγική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, και με αφορμή τον COVID και όλη αυτή την κρίση. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε φτάσει 10 δισεκατομμύρια, κυρία Κοσμίδου, απευθείας αναθέσεων και κλειστών διαγωνισμών σε κολλητούς. Την ώρα που ο πολίτης πηγαίνει σε μια τράπεζα και δεν μπορεί να πάρει ούτε 1.000 ευρώ για να έχει μια υποτυπώδη ρευστότητα για να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην περιοχή μας. 7 επιχειρήσεις εστίασης έκλεισαν το τελευταίο τρίμηνο στη βαραλιακό μέτωπο της Καστοριάς. Επίσης κάνατε αναφορά, κυρία Τελιγιορίδου, και νομίζω είναι ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα. Πραγματικά είναι πάρα πολλά αυτά που θέλω να συζητήσουμε. Η υγεία, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Η παιδεία, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Καστοριάς και βλέπουμε ότι πάμε προς την ιδιωτικοποίηση. Βλέπουμε και στην υγεία συμβαίνει κάτι παρόμοιο. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις όμως, οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μόλις τώρα είπατε 7 δικές μας επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο. Πώς, κυρία Κοσμίδου, να ανταπεξέλθουν όταν οι λογαριασμοί στη ΔΕΗ είναι 2 και 3 φορές πάνω από ό,τι ήταν την προηγούμενη χρονιά. Με μια ρήτρα αναπροσαρμογής εξωφρενική, η οποία υποτίθεται καταργήθηκε για ένα προσωρινό διάστημα, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι το 23 θα επανέλθει. Καταργήθηκε και ενσωματώθηκε η τιμή στην τιμή της μεγαβατόρας, με αποτέλεσμα, παρά την κατάργηση, τώρα η τιμή να είναι πολύ μεγαλύτερη και από το αν υπήρχε. Όταν λοιπόν ο πολίτης, ο οικογενειάρχης, ο επαγγελματίας, ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να πληρώσει αυτούς τους λογαριασμούς, αναγκαστικά δεν είναι βιώσιμη η επιχείρηση. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του εμπορικού κόσμου αλλά και του κλάδου της εστίασης αυτή τη στιγμή δεινοπαθούν και δεν ακούει κανείς. Η Καστοριά εκπέμπει σως. Ήδη τα τελευταία χρόνια έχουμε μία μείωση του πληθυσμού μας 10%. Από τις 50.000 έχουμε πάει στις 46.000 κατοίκους. Η ανεργία στα ύψη, ο κλάδος της γουνοποιίας με πάρα πολλά προβλήματα με τις κυρώσεις με τη Ρωσία, καθώς έχει αργηθεί ουσιαστικά η εξαγωγική δραστηριότητα. Ο πρωτογενής τομέας στο έλεος του Θεού, με την μεγάλη ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, στις ζωοτροφές, στα λιπάσματα και γενικότερα στα αγροεφόδια.
Ο τουρισμός σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, καθώς έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών, η εστίαση στο τέλος, και αυτή η κυβέρνηση δεν ακούει κανέναν και τίποτε. Το μόνο που τη νοιάζει είναι πώς θα κάνει αναθέσεις, πώς θα ευνοήσει τους δικούς της, τους κολλητούς της, και τώρα μέχρι και οι βουλευτές της μπαίνουν σε προγράμματα αναπτυξιακού που απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Α, είναι απαγο... Α. Δεν έχουν το δικαίωμα οι βουλευτές να μπαίνουν σε τέτοια προγράμματα του αναπτυξιακού. Και έκανε ο συγκεκριμένος συνάδελφος την εταιρεία στο όνομα του σύζυγου της, του σύζυγου του. Ναι. Του σύζυγου του, της τη σύζυγου του, ναι, μπερδευτήκαμε λίγο, ναι. Ναι. Και πήρε, εγκρίθηκε με 4,2 εκατομμύρια ευρώ, ναι. Και για να εγκριθεί, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, ναι, έπρεπε το υπόλοιπο ποσό των 6.750.000 ευρώ να το παρουσιάσει, ότι έχει την δυνατότητα, να το, ότι το διαθέτει, είτε από ίδια κεφάλαια είτε από δανεισμό. Ποια τράπεζα, κυρία Κοσμίδου, σε έναν απλό επιχειρηματία με εισόδημα 37.000 ευρώ και με εταιρεία 5.000 ευρώ δίνει δάνειο 7 εκατομμύρια ευρώ? Δεν ξέρω. Τι να πω, κυρία Τερουγή, δεν ξέρω. Το βλέπετε ότι αυτό γίνεται, και πραγματικά αυτό αντικατοπτρίζει γενικότερα την τακτική που έχει ακολουθήσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία εξυπηρετεί μόνο τους λίγους. Σε όλα, ακόμη και τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δρομολογεί και τα προσανατολίζει προς μεγάλα συμφέροντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αποκλείονται όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από φόρους που έχουν έρθει μέχρι τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και 455 εκατομμύρια ευρώ δίνονται σε 13 επιχειρήσεις. 13 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. 13 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα παίρνουν 455 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο έχει ειδικό ρόλο και ειδικό σκοπό για την ανάκαμψη της οικονομίας σε αυτή την τεράστια οικονομική κρίση που βιώνουμε. Η οποία όμως, να πω και το εξής, ζούμε πράγματι μια κρίση που έχει και παγκόσμια χαρακτηριστικά. Είναι διεθνής, είναι παγκόσμια, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Όμως, η κρίση στην Ελλάδα έχει γίνει πολύ καιρό πριν. Και τώρα που ήρθε και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, βρήκε το υπόβαθρο ώστε να πατήσει πάνω στην κρίση που υπήρχε την ελληνική, και εδώ στη χώρα να έχουμε την πιο ακριβή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ενέργεια στις επιχειρήσεις, την τρίτη πιο ακριβή χώρα στην ενέργεια στα νοικοκυριά, να είμαστε μία από τις τρεις χώρες που έχουμε το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, που αυτή τη στιγμή είναι 28%. Δηλαδή το 1 τρίτο των πολιτών, σχεδόν το 1 τρίτο των πολιτών, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας. Ένας στους τρεις πολίτες. Ένας στους τρεις. Κινδυνεύει, είναι στα όρια της φτώχειας, κυρία Τελιγρούδη. Ναι. Και κυρία Κοσμίδου, ειδικά στη δική μας περιοχή που έρχεται και ένας χειμώνας βαρύς που κρατάει και πάρα πολύ καιρό, ούτε να ζεσταθούν δεν θα μπορούν τα νοικοκυριά. Με το συλλαλητήριο, κυρία Τελιγιορίδου, είχαμε πραγματικά από το 2012 να αντιδράσει οργανωμένο ο Καστοριανός λαός. Σίγουρα το θυμάστε, τότε που είχαν μαζευτεί και 14.000 υπογραφές προκειμένου να αλλάξει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ούτε και τότε μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε, και που η μισθή ήταν πιο υψηλή και που η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ήταν πιο χαμηλή. Μετά από μια δεκαετία λοιπόν, οργανωμένα με περισσότερους από 30 φορείς και συλλόγους, ο κόσμος διαμαρτυρήθηκε, βγήκε στους δρόμους. Πιστεύετε ότι το μήνυμα, είναι πολλαπλό μάλλον το μήνυμα, θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, κυρία Τελιορίδου? Πρέπει να φτάσει, γιατί το πολιτικό προσωπικό αυτής της κυβέρνησης πρέπει να καταλάβει ότι εκλέχθηκε για να υπηρετεί τους πολίτες και όχι για να τους ταλαιπωρεί. Ναι. Όταν στην Καστοριά, η οποία έχει και μία παραδοσιακή συντηρητική επιλογή στην κομματική επιλογή εννοώ, όταν στην Καστοριά σύσσωμοι οι φορείς της περιοχής αντιδρούν, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή η Καστοριά εκπέμπει σως.
και τα προβλήματα που υπάρχουν δεν έχουν κομματικό χρώμα. Ναι. Είναι προβλήματα που αφορούν τους πάντες. Αφορούν τους νέους μας, αφορούν τους ηλικιωμένους μας, αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν τους επιχειρηματίες, αφορούν τους επαγγελματίες, αφορούν τους αγρότες, αφορούν τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον κλάδο των ξενοδοχείων, με τον κλάδο του τουρισμού. Δεν μπορεί να αγνοηθεί το μήνυμα αυτό. Είναι ένα μήνυμα ενότητας, συλλογικής διεκδίκησης και αποφασιστικότητας. Εγώ να συγχαρώ τους διοργανωτές, γιατί πραγματικά η διοργάνωση του συλλαλητηρίου αυτού διαμαρτυρίας ήταν με αντικειμενικές συνθήκες από τις πιο δυναμικές διαδηλώσεις που έγιναν στην περιοχή, με στόχο την εξυπηρέτηση του αυτοδίκαιου δικαιώματος όλων των πολιτών στην αξιοπρεπή ζωή. Αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να το αγνοήσει. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι δεν κατανοεί το πρόβλημα. Οι άνθρωποι είναι σαν να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν κατανοούν το τι βιώνει ο καθένας στην καθημερινότητά του, που δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα, που δεν μπορεί να πληρώσει το πετρέλαιο, που δεν μπορεί να πληρώσει τα ξύλα, που δεν μπορεί να πληρώσει τα φροντιστήρια των παιδιών του. Η ανεργία στα ύψη. Κυρία Τελεγιώρη, έχει διαφορά. Δεν κατανοώ την πραγματικότητα. Την κατανοώ, αλλά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Έχουν διαφορά όλα αυτά, γιατί δεν νομίζω κάποιος να μην αντιλαμβάνεται ότι η Καστοριά έχει κρύο. Δηλαδή, δεν το αντιλαμβάνονται, κυρία Κοσμίδου, και θα σας εξηγήσω το γιατί λέω ότι δεν την κατανοούν. Γιατί ο δημοσιονομικός χώρος για να βοηθηθεί η περιοχή υπάρχει. Η πολιτική βούληση δεν υπάρχει. Και θα σας πω χαρακτηριστικά, για να καταλάβουν και οι πολίτες τι εννοώ. Εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μια σειρά μέτρων 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα οποία στην πλειοψηφία τους επίσης προσανατολίζονται προς μεγάλα συμφέροντα. Για παράδειγμα, η επιδότηση της εσχροκέρδειας. Αντί να πει, βάζω ένα πλαφόν στο κέρδος της χονδρεμπορικής στην ενέργεια. Και δεν μπορεί από εκεί και πάνω να υπάρχει κέρδος. Αντί να πει αυτό, αντί να ελέγξει τα υπερκέρδη, λέει, θα επιδοτήσω με αυτά τα χρήματα για να συνεχίσουν αυτά να υπάρχουν. Γι' αυτό λέμε επιδοτεί την ενέργεια. Δεν χτυπάει το πρόβλημα στη ρίζα του, το αφήνει να υπάρχει και να διωγγώνεται. Παίρνει από τους πολίτες 10, τους επιστρέφει 1. Αυτά που τους επιστρέφει προέρχονται πάλι από τη φορολόγηση των πολιτών. Και εμείς πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί επιδοτεί 5 εταιρείες οι οποίες εσχροκερδούν αυτή τη στιγμή εις βάρος του ελληνικού λαού. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι 5,5 δις. Ναι. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, και επόμενος πρωθυπουργός πολύ σύντομα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξήγηλε ένα πρόγραμμα 5,6 δις. Δηλαδή, αν το δείτε από άποψη δημοσιονομική, από άποψη ποσού, μιλάμε για το ίδιο πρόγραμμα και είναι οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα μέτρα. Ποια είναι η διαφορά? Το δικό μας πρόγραμμα λέει ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να πάνε σε αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Γι' αυτό και εξαγγείλαμε μια σειρά μέτρων στο πλαίσιο των 6 εθνικών προτεραιοτήτων, κοστολογημένων, το σύνολό τους είναι 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ και πηγαίνουν στην παιδεία, στην υγεία, στο κράτος πρόνοιας, στους συνταξιούχους, στην μείωση του ενεργειακού κόστους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί μας λένε πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Μα είναι μιλάμε για το ίδιο ποσό. Είναι η ίδια η πίτα, να το πούμε, κυρία Τελεγιώρη, απλά. Το θέμα είναι όμως πού τη δίνει. Αλλιώς είναι διαφορετικά μοιρασμένα τα κομμάτια. Ακριβώς. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Στα μέτρα που εξήγηλε ο Αλέξης ο Τσίπρας, υπάρχει μία φορολόγηση στις εταιρείες ενέργειας ύψους 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι.
Αυτά δηλαδή τα χρήματα, εμείς τα παίρνουμε από αυτούς που εσχροκερδούν για να ανακουφιστούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Η Νέα Δημοκρατία τα παίρνει από τα ελληνικά νοικοκυριά για να ανακουφιστούν οι 5-6 ενεργειακές εταιρείες. Και η έκρηξη της ακρίβειας δεν είναι μόνο στην ενέργεια, είναι παντού. Τα τρόφιμα έχουν αυξηθεί από 25 μέχρι 70, 80 και 100%. Και η αύξηση όλων αυτών των ειδών και των αγαθών έχει δημιουργήσει ένα ποσό των 2,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ επιπλέον στις εισφορές των πολιτών στο ΦΠΑ. Γιατί μας λένε από την Νέα Δημοκρατία, ναι, αλλά δεν αυξήσαμε τους φόρους. Μα τους αυξήσατε. Γιατί το ΦΠΑ, λόγω της αύξησης που υπάρχει στα προϊόντα, έφερε 2,5 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρους. Πώς θα μπορέσουν οι πολίτες να ανταποκριθούν όταν δεν υπάρχουν δουλειές, όταν οι δουλειές είναι ανελαστικές, όταν η κυβέρνηση με τους εργασιακούς νόμους έχει επιστρέψει το λαό μας σε έναν εργασιακό μεσαίωνα, όταν έχει ψηφίσει από τα πρώτα νομοθετήματά της τον πτωχευτικό νόμο που καταργεί την άρση της πρώτης κατοικίας και πουλάει τα κόκκινα δάνεια σε ξένα φαντ με πολύ μικρό υποτυπώδες κεφάλαιο, όταν όλα αυτά ταλαιπωρούνται και σύνολα αυτά έχουμε και μια τρομερή σε επίπεδο χώρας αστυνομοκρατία, έχουμε μια τρομερή επιδείνωση όσον αφορά τις κοινωνικές κατακτήσεις και τις πολιτικές ελευθερίες. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συμβαίνει τελευταία με τις υποκλοπές. Κυρία Τελιγιορίδου, εάν δεν αλλάξει η υπάρχουσα κατάσταση, ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας τον επόμενο χρόνο? Και αν αλλάξει, γιατί και το μήνυμα που θέλετε να περάσετε και στο πλαίσιο της περιοδίας του ΣΥΡΙΖΑ είναι αναγκαία πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος μας εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε είναι δύο σενάρια. Εάν δεν αλλάξει, τι θα συμβεί? Εάν αλλάξει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα? Εάν δεν αλλάξει η κατάσταση αυτή και συνεχιστεί η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης, δυστυχώς τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Και θα χειροτερεύουν γιατί πλέον έχουμε δει, έχει αποκαλυφθεί το προσωπείο τους, τι εξυπηρετούν και ποιους, για ποιους ενδιαφέρονται. Οι πολίτες από μήνα σε μήνα αντιλαμβάνονται ότι το βιωτικό τους επίπεδο πέφτει, ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες των οικογενειών τους, τα λουκέτα έρχονται το ένα πίσω από το άλλο, η ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλέον δεν υπάρχει, δεν αξιοποιούνται κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και γενικά νομίζω ότι θα έχουμε μία επιδείνωση και της ενεργειακής κρίσης και με κίνδυνο με όσα συμβαίνουν και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και την τεράστια ακρίβεια στον πρωτογενή τομέα υπάρχει και ο κίνδυνος μιας δυνητικής επισετιστικής κρίσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Από την άλλη πλευρά, εμείς λέμε ότι υπάρχει διέξοδος και η διέξοδος ξεκινάει από την αναγκαιότητα της πολιτικής αλλαγής, της αλλαγής δηλαδή της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης που εμείς θέλουμε να είναι δημοκρατική και προοδευτική με βασικό κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και λέμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Έχουμε ψηφίσει την απλή αναλογική γιατί πιστεύουμε στη συνεννόηση και στη συνεργασία και γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις να εκπροσωπούν γενικότερα την πλειοψηφία των πολιτών. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της απλής αναλογικής για τη δημιουργία προοδευτικών και δημοκρατικών κυβερνήσεων. Η αλλαγή λοιπόν η πολιτική είναι το πρώτο αναγκαίο βήμα και από εκεί και πέρα η εφαρμογή ενός προγράμματος το οποίο θα βασίζεται στην δικαιοσύνη παντού. Δικαιοσύνη στην οικονομία, δικαιοσύνη στην κοινωνία, δικαιοσύνη στους θεσμούς. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας, το έχουμε αναλύσει, το έχουμε εξειδικεύσει και νομίζω ότι μπορεί να δώσει την προοπτική στον τόπο και για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων αλλά και για την δημιουργία προϋποθέσεων ενός διαφορετικού αναπτυξιακού μοντέλου που θα δημιουργεί πλούτο για τους πολλούς. Αυτή είναι η διαφορά μας ανάμεσα
στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και στο δικό μας πρόγραμμα. Νομίζω πλέον ότι οι πολίτες αυτό το αντιλαμβάνονται. Εμείς προσπαθούμε να έχουμε ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ένα πρόγραμμα εφικτό, και γι' αυτό θεωρώ ότι το έχουμε τεκμηριωμένο, δηλαδή, και δεν έχουμε μεγάλα λόγια, γιατί όταν θα έρθεις και θα κληθείς να το εφαρμόσεις, θα πρέπει να είσαι συνεπής. Έτσι λοιπόν λέμε, σας είπα χαρακτηριστικά 2-3 πράγματα. Το πρώτο είναι να υπάρξει ο δημόσιος χαρακτήρας στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού στη ΔΕΗ, να υπάρξει ένα δημόσιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και συγκεκριμένο ο πρόεδρος μας μίλησε για την Εθνική Τράπεζα, και από εκεί και πέρα η εφαρμογή πολιτικών τέτοιων που θα δημιουργούν την δυνατότητα στους πολίτες να ζουν αξιοπρεπώς, να μπορούν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, την αύξηση του κατώτατου μισθού, την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εν μέσω πανδημίας βλέπουμε ότι αντί να ενισχύεται αποδυναμώνεται, και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης πριν από 2-3 μήνες είπε σε συνέδριο για την υγεία ότι την επόμενη τετραετία θα μας κάνει και περιφερειακά κέντρα υγείας στα περιφερειακά νοσοκομεία με το σχέδιο Ακτίνα. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα που πλήττουν την ζωή μας. Κυριολεκτικά. Κυρία Τελιγιορίδου, δεν ξέρω αν μπορέσω να τη θέσω σωστά την ερώτηση και να σα δώσω να καταλάβετε αυτό που θέλω να εκφράσω. Αύριο, σε ένα μήνα γίνονται εκλογές και υπάρχει νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Με βάση αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι ανεπίτρεπτη, είναι χάλια, για να το πω έτσι, λαϊκιστή. Πόσο δύσκολο θα είναι να στρώσουν τα πράγματα και να εφαρμόσετε τον προγραμματισμό σας, γιατί αυτό δεν θα γίνει, δηλαδή, 1 Δεκεμβρίου έχουμε εκλογές, 2 Δεκεμβρίου πρωθυπουργός ο Τσίπρας, 3 Δεκεμβρίου είναι όλα ωραία και εντάξει. Προφανώς δεν θα πάρεις ένα μαγικό ραβδάκι και την επόμενη μέρα των εκλογών θα αλλάξει η πραγματικότητα. Υπάρχει όμως αυτός ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός με όλα αυτά τα μέτρα που σας ανέφερα, ο οποίος πολύ γρήγορα θα έχει άμεσα αποτελέσματα. Γιατί πρώτον θα χτυπήσει την εσπροκέρδεια. Θα υπάρχει αμεσότητα, δηλαδή, εκεί ήθελα να καταλήξω. Και η ημερομηνία που χρησιμοποιήσει είναι τυχαία, μην παρεξηγηθώ ότι έχουμε εκλογές στο Δεκέμβρη. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από την επιλογή της επαναλειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, σε αντίθεση με αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία με τη βίαιη απολιγνητοποίηση και την εξάρτηση της τιμής της ενέργειας από το φυσικό αέριο, και από τον έλεγχο στην αγορά ενέργειας, άμεσα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα για τα τιμολόγια της ενέργειας. Η εφαρμογή αυτή θα δημιουργήσει προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Να σας πω μόνο δύο ποσά για να καταλάβετε. Στο τέλος του Αυγούστου, με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η τιμή της μεγαβατόρας στη χώρα ήταν 697 ευρώ. Η απεξάρτηση της τιμής από το φυσικό αέριο στην Ιβηρική Χερσόνησο, στην Ισπανία και την Πορτογαλία είχε την τιμή της μεγαβατόρας στα 188 ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι οι διαφορές είναι τεράστιες. Πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος στη διήλυση. Αντί να έχουν αυτή τη στιγμή κέρδος στο βαρέλι 5 και 6 ευρώ, έχουν 35 και 36 ευρώ. Αυτά καλείται να τα πληρώσει ο πολίτης, εσείς και εγώ. Ναι. Αυτά είναι ζητήματα λοιπόν πολιτικών επιλογών. Από εκεί και πέρα έχουμε πει ότι θα πρέπει να κατέβει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα στον κατώτατο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έχουν κάνει πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά στην Ελλάδα η βενζίνη και το πετρέλαιο είναι στα ύψη, είναι απλησίαστα, είναι χρυσός. Και ξέρετε, μιλάτε με παραδείγματα, κυρία Τελεγιορίδου, τα οποία βλέπουμε. Δεν μιλάτε δηλαδή στον αέρα. Μιλάτε με παραδείγματα τα οποία είναι εφαρμόσιμα και μπορούν να γίνουν και στην πράξη. Εφαρμόσιμα, έχουν εφαρμοστεί σε άλλες χώρες. Και αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να τα εφαρμόσει, γιατί αφήνει να υπάρχει το κέρδος. Μείωση λοιπόν του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο. Είναι κοστολογημένο στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Η μείωση του φόρου στα καύσιμα. Η Νέα Δημοκρατία αντιθέτως
από τον Ιούνιο του 2021 μέχρι τον Μάρτιο του 2022 άφησε τις ενεργειακές εταιρείες να έχουν υπερκέρδη 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η διαφορά. Ασύλληπτα τα νούμερα, κυρία Δελεγιορίδου. Και το που πηγαίνουν τα χρήματα. Και όταν η Κομισιόν, αφήστε το ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια η Κομισιόν είπε ότι πρέπει τα κέρδη αυτά, τα υπερκέρδη, να φορολογηθούν και να επαναδιανεμηθούν. Κόφευε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, καταλάβω. Κόφευε τον Μάρτιο του 2022. Μετά λέμε μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα αγαθά πρώτης ανάγκης. Πρέπει να πάνε στο συντελεστή του 6%. Ναι. Δεν μπορεί. Και κατάργηση σε κάποια από τα βασικά τρόφιμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Σας είπα πριν το παράδειγμα ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε 2,5 δισεκατομμύρια επιπλέον στο ΦΠΑ που πλήρωσε την πολίτη. Ο προϋπολογισμός, το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών τώρα για τον επόμενο προϋπολογισμό είναι τα έσοδα από το ΦΠΑ να είναι αυξημένα κατά 4 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ναι, και άλλες ανατιμήσεις. Αν δείτε τον προϋπολογισμό μόνο από το ΦΠΑ, έχουμε μία αύξηση τεράστια που φτάνει στο σημείο το 60% των φορολογικών εσόδων να είναι από εκεί. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι μία πολιτική που έχει συγκεκριμένη στόχευση και δεν μπορεί να κρύβεται κάτω από το χαλί και δεν μπορούν να μας κοροϊδεύουν. Στον προηγούμενο προϋπολογισμό πέρσι μας έλεγαν θα έχουμε έναν πληθωρισμό στο 0,8%. Έχουμε ή δεν έχουμε πληθωρισμό 12,1. 12,1 έφτασε. Πραγματικά, κυρία Τελιγρούδο, μιλώντας με αριθμούς, αντιλαμβανόμαστε όλοι, νομίζω, καλύτερα το τι συμβαίνει. Πάντως, κυρία Τελιγρούδο, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά την συζήτησή μας, θα ήθελα ένα πολύ μικρό σχόλιο για το φράγμα του Νεστορίου που έχετε και η επαναδημοπράτηση. Περιμέναμε τόσο καιρό για να ακούσουμε επαναδημοπράτηση. Θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό το σχόλιο σας. Κοιτάξτε, το φράγμα Νεστορίου, εγώ το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά είχε νομικά προβλήματα. Και τα νομικά αυτά προβλήματα προέκυπταν από τις πολλές προσφυγές που είχε κάνει η εταιρεία προς το δημόσιο, αλλά και προβλήματα που υπήρχαν μεταξύ των εταιριών της κοινοπραξίας. Αυτό όμως το ζήτημα των νομικών και των δικαστικών προσφυγών έχει ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2020. Η δικαστική απόφαση για το φράγμα Νεστορίου και για τις προσφυγές της εταιρείας έχει βγει τον Φεβρουάριο του 2020. Τώρα έχουμε Οκτώβριο του 2022. 2,5 χρόνια έχουν περάσει για να κάνουν την τριμελή επιτροπή και εκεί που μας λέγανε 2-3 μήνες πριν ότι πάμε σε επανεκκίνηση γιατί η επαναδημοπράτηση θα καθυστερήσει το έργο κλπ. Προκρίνουν την επαναδημοπράτηση. Το χειρότερο σενάριο γίνεται πράξη. Αυτό που είχαμε στο χειρότερο. Εγώ θα πω το εξής. Εάν όταν βγήκε η απόφαση το Φεβρουάριο του 2022 η κυβέρνηση είχε αντανακλαστικά, ακόμη και στη λύση της επαναδημοπράτησης να είχε πάει, τώρα θα ήμασταν κοντά στο να ξεκινήσει. Με τα 2,5 χρόνια καθυστέρηση πάμε πάρα πολύ πίσω. Έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω ήδη, κυρία Τελιγιορίδου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Και πάλι σας λέω ότι εγώ κατανοώ ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 20 δεν μπορούσε το θέμα να λυθεί εύκολα γιατί δεν είχαμε τη νομική βάση. Αλλά δεν μπορεί 2,5 ολόκληρα χρόνια κάθε φορά που φέρνουμε το θέμα τα στελέχη και η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που άλλαξε και πάρα πολλές φορές, να λέει την άλλη εβδομάδα θα φέρω τη λύση, σε 10 μέρες θα φέρω τη λύση και να έχουν περάσει πάνω από 2,5 χρόνια, σχεδόν 3, για να μας πει ότι τώρα πάμε σε επαναδημοπράτηση και με νέες μελέτες. Και οι νέες μελέτες κοστίζουν. Που σημαίνει επιπλέον κόστος. Και εγώ κάνω μία απλή ερώτηση και μόνο. Εγώ εύχομαι πραγματικά το φράγμα να ξεκινήσει. Σίγουρα θα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση μέχρι την ολοκλήρωση των μελετών, την δημοπράτηση κλπ. Αλλά θέτω το εξής ερώτημα. Η εταιρεία και η κοινοπραξία που ευθύνεται για αυτήν την δεκαετή καθυστέρηση θα συμμετέχει σε αυτή την δημοπράτηση? Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι, κυρία Τελιγιορίδου, για να... Πρέπει
Αυτό πρέπει να μας το απαντήσουν αυτοί που επέλεξαν αυτήν τη λύση. Η πολύ σωστή ερώτηση, κυρία Τελιγιορίδου. Θα τη θέσουμε όποτε μας δοθεί ευκαιρία, φυσικά στους αρμοδίους και που γνωρίζουν. Κυρία Τελιγιορίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σίγουρα είχαμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα. Δυστυχώς δεν μας ήταν ο τηλεοπτικός μας χρόνος. Θα τα πούμε πολύ άμεσα και για άλλα θέματα τα οποία δεν μπορέσαμε να αναλύσουμε σήμερα μέσα από το δελτίο μας. Εγώ, κυρία Κοσμίδου, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.